Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε τη ζωή του στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ενώ περίμενε το ασθενοφόρο για περίπου 2 ώρες. Ας βοηθήσουμε όλοι και κυρίως η πολιτεία να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές. Ας είναι το παιδί μου το τελευταίο θύμα της αδιαφορίας. Ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ μιλά στον Αντένα και αναγνωρίζει το πρόβλημα. Είναι ένα θλιβερό γεγονός, η συλληπιτήρια και στην οικογένεια του ανθρώπου. Έχουμε προκηρύξει μέσω μεταθέσεων 6 θέσεις για τον Πολύγερο και τα Μουτανιά, οι οποίοι θα είναι μόνιμοι, και 4 μέσω του ΟΑΕΔ για Άγιο Νικόλαο και Ρησό. Στη Χαλκιδική υπάρχουν μόλις 3 ασθενοφόρα και εργάζονται 33 άτομα στο ΕΚΑΒ, ενώ υπάρχει ανάγκη για άλλα 10. Πριν από ένα μήνα, ένας 50χρονος υπέστη έμφραγμα στο χωριό Γομάτα. Το ασθενοφόρο βρισκόταν 30 χιλιόμετρα μακριά. Ο άνθρωπος τελικά έχασε τη ζωή του. Χρειάστηκε να μεταφερθεί σε μια καρότσα για να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο του ασθενοφόρου. Εάν ήταν κάποιο ασθενοφόρο, κάποιο γιατρό διαθέσιμο στην Ιερισσό, ας πούμε, που είναι το κοντινότερο μεγάλο χώρο στην περιοχή, ίσως τα πράγματα ήταν καλύτερα. Σχεδόν τα μισά ασθενοφόρα στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και την Αττική είναι χαλασμένα σύμφωνα με τους εργαζόμενους. Στην πρωτεύουσα κυκλοφορούν μόλις 70 ασθενοφόρα. Ο στόλος είναι γερασμένος με 80 ασθενοφόρα να βρίσκονται στα συνεργεία για επισκευές. Την κυριολεξία είναι ντροπή να έχεις ασθενοφόρα κλειστά για τα κάκια. Είναι σήμερα 65 ασθενοφόρα κλειστά για κινητήρα, που σημαίνει ότι αυτά δεν θα φτιαχτούν ποτέ. Στις Κυκλάδες υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Τα πληρώματα δεν φτάνουν και, για παράδειγμα, στην Πάρο, που το Πάσχα θα βουλιάξει από επισκέπτες, υπάρχουν 12 βάρδιες αυτό το μήνα που θα μείνουν χωρίς ασθενοφόρο. Τα περισσότερα νησιά στο σύνολό του, στα νησιά του Αιγαίου, είναι υποστελεχωμένα. Δεν υπάρχουν διασώστες να καλύψουν 24 ώρες 24 ώρο μία βάρδια. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, από το 2010 έχουν συνταξιοδοτηθεί 680 άτομα. Πριν από λίγες ημέρες έγιναν προσλήψεις 186 ατόμων, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα πάρουν άλλα 100 άτομα μέσω ΑΣΕΠ. Παράλληλα, μέσα στο 2017 θα παραλάβουν 145 νέα ασθενοφόρα με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.